Συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τα δικαιώματα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Είναι γεγονός ότι τα παιδιά αυτά στη δημοτική εκπαίδευση αποτελούν ένα ποσοστό του 11% και στη μέση εκπαίδευση φτάνουν το 24%. Τα παιδιά αυτά δεν τη χάνουν ισότιμης μεταχείρισης, γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα δεν εφαρμόζει ισότιμα σε κάθε παιδί ανάλογα με τις δικές του ανάγκες. Έχουν πραγματικά γίνει βήματα βελτίωσης, ωστόσο αυτά τα βήματα γίνονται πολύ αργά και αυτό λειτουργεί σε βάρος της προόδου των παιδιών. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες θυματοποιούνται στον βωμό της γραφειοκρατίας, της πολυπλοκότητας των μηχανισμών, των πυροσβεστικών λύσεων που δίνονται και των αναχρονιστικών συστημάτων. Για παράδειγμα, να αναφέρω ότι κάθε εκπαιδευτικός ψυχολόγος έχει υπό την ευθύνη του 2.700 παιδιά. Αυτό μιλά από μόνο του. Τα αποτελέσματα στα ίδια τα παιδιά είναι καταστροφικά τόσο στη ψυχολογία τους, όσο και στην ανάπτυξη και στην ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία και στο τέλος πολλά από αυτά καταλήγουν στην παραβατικότητα. Είναι καιρός να αναλάβει ο καθένας από εμάς τις ευθύνες που του αναλογούν, γιατί πρόκειται για παιδιά, γιατί πρόκειται για τους αυριανούς μας πολίτες.